το τακτοποιήσω, είπε μόλις έμαθε από τα χείλη της κόρης του ότι επί 9 χρόνια τη βίαζε ο αδελφός της μητριάς της. Και αυτό έκανε. Πήρε την καραμπίνα και τον σκότωσε εμψυχρό. 9 χρόνια φρίκης ήταν αρκετά για να οπλίσουν το χέρι του δίχως δεύτερη σκέψη. Ο 50χρονος πατέρας μόλις έμαθε από την κόρη του ότι ο κουνιάδος του την βίαζε κατ' εξακολούθηση από την ηλικία των 9 ετών, θόλωσε. Ο πατέρας της 18χρονης πήγε πρώτα από το σπίτι του στην Αργαλαστή Πηλίου. Δεν έδειξε σε κανέναν από την οικογένειά του το παραμικρό. Πήρε την καραμπίνα που είχε νόμιμα στην κατοχή του και έφυγε με το αυτοκίνητο. Στον δρόμο για την Αγριά τηλεφώνησε στη σύζυγό του. Της είπε πως χρειαζόταν βοήθεια από τον αδελφό της για μία βλάβη του αυτοκινήτου. Ο 33χρονος έφτασε σε αυτό το σημείο και τότε ο 50χρονος πήρε στα χέρια του την καραμπίνα, τον χτύπησε στο πρόσωπο με την κάνη και όταν ο κουνιάδος του προσπάθησε να πάρει το όπλο από εκείνον, τον πυροβόλησε. Ο άνθρωπος αυτός ήταν θησαυρός. Δεν πήραζε ούτε γάτα πολύ λόγο, ούτε μυρμήγκι που ήταν στο πάτωμα δεν το πάταγε. Και να φτάσει σε αυτό το σημείο πιστεύω ήταν κάτι πολύ τραγικό σίγουρα. Η 18χρονη κοπέλα βρήκε τη δύναμη να μιλήσει για τον εφιάλτη που ζούσε από τον αδελφό της μητριάς της. Από την τρυφερή ηλικία των 9 ετών, μαθήτρια δημοτικού ακόμα, αυτός ο άνδρας άρχισε να τη βιάζει. Στα 12 της άρχισαν και οι απειλές. Της έλεγε πως την κρατούσε στο χέρι. Αν μιλούσε σε κανέναν για τα όσα ζούσε, θα έδειχνε φωτογραφίες και βίντεο από τη σεξουαλική κακοποίησή της. Όπως μας ανέφεραν οι γείτονες, είχε μετακομίσει με την οικογένειά του το καλοκαίρι, μαζί με τη γυναίκα του και το παιδί του. Οι γείτονες κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο κλειστό, ο οποίος δεν είχε πάρα πολλά, δεν έβγαινε πολύ συχνά και γενικότερα ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μιλούσε πολύ. Οι εκβιασμοί είχαν γίνει συστηματικοί. Με την πρώτη περιστασιακή δουλειά που κατάφερε να πιάσει η ανήλικη, ο 33χρονος άρχισε να τη ζητάει χρήματα για να μην δημοσιεύσει υλικό που είχε στην κατοχή του. Πολύ καλά το έκανε. Μπράβο τους. Καλά τα χέρια του. Κάνε καλά τα χέρια του. Καλά το έκανε. Αυτό θα κάναμε όλοι μας άμα για τα παιδιά μας. Ιούνιο του 2022 έγινε καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, του είχε ασκηθεί δίωξη για βιασμό, γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών και παράνομη οπλοφορία, με την υπόθεση να βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της ανάκρισης. Συγγενείς του 50χρονου δράστη μιλάνε αποκλειστικά στο Live News και αποκαλύπτουν το μέγεθος της οικογενειακής τραγωδίας. Ο 50χρονος πατέρας μεγάλωσε μόνος του τις κόρες του. Σε ένα τραγικό δυστύχημα έχασε την πρώτη του σύζυγο και μητέρα των παιδιών του. Η πρώτη γυναίκα του έχει σκοτωθεί εδώ στην Ελλάδα. Αυτός ξαναπαντρεύτηκε. Είχε μία κόρη αυτή που παντρεύτηκε. Έχουν κάνει και άλλο ένα παιδί. Παιδιά είναι πάρα πολύ καλά παιδιά, τα κορίτσια. Έχασε τη μάνα τραγικά εδώ το κτίριο. Πήγε ένα πορτικό, πήγαινε στη δουλειά το πρωί και ήρθε με το λεωφορείο, κατέβηκε από το λεωφορείο και τη χτύπησε ένα πορτικό. Δεν είδε από την άλλη μεριά που περνούσε τον δρόμο και επιτόπου πέθανε. Ο άνθρωπος ήταν εξαιρετικός άνθρωπος. Ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Κοίταγε τη δουλειά του, δεν κοίταγε τίποτα άλλο. Κοίταγε τα κορίτσια του. Ο 50χρονος άνδρας κάλεσε το 100 και είπε τι είχε κάνει. Παραδόθηκε μόνος του στους αστυνομικούς που μόλις έφτασαν στο σημείο είδαν το 33χρονο άνδρα μέσα σε μια λίμνη αίματος στη μέση του δρόμου. Ξαναλέω, εφόσον όλα αυτά είναι έτσι, εφόσον ο άνδρας αυτός, ο νεκρός, βίαζε το κορίτσι από τα 9 του χρόνια και το αποσπούσε χρήματα εδώ και καιρό, και θα δώσουμε λεπτομέρειες, για να μην διαρρεύσει το βίντεο με το βιασμό της στο διαδίκτυο, είναι από τα χειρότερα και τα πιο αποτρόπαια πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσουμε ούτε στιγμή. Όχι για να δικαιολογήσουμε την αυτοδικία, αλλά γιατί κάθε πράξη έχει διαφορά τα κίνητρά της, την ψυχολογία που αναπτύσσει ο δράστης ή το θύμα. Τι έκανε λοιπόν ο 50χρονος. Αποφάσισε πιθανώς ότι θα σκοτώσει αυτόν τον άνδρα. Πήρε το αυτοκίνητό του, το αυτοκίνητο που βλέπετε εδώ πίσω μου, έφυγε από το σπίτι του στην Αργαλαστή, έκανε μια μεγαλούτσικη διαδρομή και έφτασε πολύ κοντά στο σπίτι του θύματος. Εκεί τηλεφώνησε και προσποιήθηκε ότι το αυτοκίνητό του έχει βλάβει και ζήτησε να έρθει να τον βοηθήσει. Εκείνος ήρθε. Όταν έφτασε λοιπόν στο σημείο, άρχισαν να λογομαχούν. Να λογομαχούν για να
γιατί του είπε όλα αυτά που γνώριζε. Έβγαλε την καραμπίνα, τον πυροβόλησε και τον σκότωσε. Αμέσως μετά τηλεφώνησε στην αστυνομία, λέγοντας και αναλύοντας την πράξη του και ζητώντας από τους αστυνομικούς να έρθουν για να τον συλλάβουν. Το οποίο και συνέβη.